νοσοκομείο Μοχώστου επισκέφθηκε σήμερα το πρωί ο Υπουργός Υγείας. Η Κατερίνα Ιωάννου θα μας μεταφέρει τις διαπιστώσεις του, κυρίως για το πώς προχωρεί η αναβάθμιση της μονάδας αιμοκάθαρσης. Πρώτα όμως, Κατερίνα, να μας πεις για την κατάσταση της υγείας του ανήλικου που διαμετακομίστηκε στο νοσοκομείο της επαρχίας. Είχε χθες το απόγευμα παρασυρθεί από 76χρονο οδηγό σε διάβαση πεζών. Καλημέρα, Γαλλία, κυρίες και κύριοι. Ευτυχώς το 14χρονο παιδί δεν διατρέχει οποιονδήποτε κίνδυνο σύμφωνα και με τους θεράποντες ιατρούς. Να σας πω ότι το ατύχημα συνέβη χθες το απόγευμα γύρω στις 5 όταν το 14χρονο παιδί προσπαθούσε να διασταυρώσει από διάβαση πεζών στη λεωφόρο Πρωταρά. Κάτω από συνθήκες που διερευνώ, παρασύρθηκε από όχημα που φέρεται να οδηγούσε 76χρονος κάτοικος Παραλιμνίου. Κάποια στιγμή, όπως σας έχω αναφέρει, ενώ προσπάθησε το παιδί να διασταυρώσει, ο 76χρονος τον χτύπησε με αποτέλεσμα να εκτιναχθεί σε απόσταση. Έπεσε στο έδαφος, διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Αμοχώστου. Φέρει κατάγματα, του έγινε και σειραφή. Υποβλήθηκε και σε αξονική τομογραφία. Ευτυχώς δεν διαπιστώθηκε μέχρι στιγμής οτιδήποτε το επιλήψιμο. Ενώ να σας πω ότι για την ώρα, σύμφωνα και με νεότερη ενημέρωση που είχαμε το πρωί από θεράποντες ιατρούς, δεν φαίνεται να διατρέχει οποιονδήποτε κίνδυνο η ζωή του ανήλικου. Παρακολουθείται ωστόσο η κατάσταση της υγείας του 14χρονου από τους γιατρούς. Έγινε και στον 76χρονο οδηγό του οχήματος που παρέσυρε τον ανήλικο έλεγχος αλκοτέστ, με συγχωρείτε, με μηδενική ένδειξη. Λοιπόν, Κατερίνα, έχουμε κάποια νεότερα από το Γενικό Νοσοκομείο της